Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε εδώ, στο γήπεδο Β' Ηλιούπολης, για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Φωστήρα Ηλιούπολης. Ο Φωστήρας Ηλιούπολης, ο οποίος μετά από 10 χρόνια υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία και μέχρι στιγμής μετράει 4 νίκες στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Μαζί μας, για να συζητήσουμε για την πορεία του Φωστήρα Ηλιούπολης και για τον στόχο της ομάδας στο καινούριο πρωτάθλημα, τον προπονητή, τον Άκη Μιχαηλίδη. Άκη, καλησπέρα. Άκη, συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή. Η ομάδα είναι αίτητη στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Ναι, τώρα είναι νωρίς για συγχαρητήρια, βέβαια. Γιατί μόνο εμείς ξέρουμε πώς έχουν έρθει αυτές οι νίκες. Καλό είναι να μην σκεφτόμαστε τόσο θετικά. Νομίζω ότι η εικόνα μας δεν είναι καλή. Δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Παρ' όλα αυτά έχουμε έναν τρόπο, ίσως γιατί μας βοηθάει και η φανέλα του συνόλου, του συλλόγου, αλλά έχουμε έναν τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια, με εύκολο ή δύσκολο τρόπο τέλος πάντων. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν δύσκολη νίκη 2-1 επί της Δάφνης Αθηνών στο γήπεδο κάτω Αχαρνών. Από όσο θυμάμαι, όλες οι νίκες μας ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και πιθανότατα να ήταν και σε ένα επίπεδο συγκυριακές. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι δεν θεωρώ ότι μπορούμε να πατάμε στους 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η ομάδα πρέπει να χύνει αίμα κάθε Σάββατο για να κερδίζει 3 βαθμούς. Αν το πετύχουμε αυτό και αν θυσιάσουμε τους εαυτούς μας για την ομάδα, τότε μπορεί να παίρνουμε έστω και δύσκολα αυτούς τους 3 πόντους που θέλουμε κάθε εβδομάδα. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο που εγώ αυτή τη στιγμή θέλω. Είστε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών και από την απόδοσή τους μέχρι στιγμής στις 4 πρώτες αγωνιστικές, ή περιμένετε κάτι περισσότερο από αυτούς? Από την προσπάθεια είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τώρα, η επίδοση είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ συζήτηση. Υπάρχουν διαστήματα που είμαστε καλοί στα παιχνίδια, υπάρχουν διαστήματα που είμαστε πάρα πολύ κακοί. Υπάρχουν πεδία που πρέπει να βελτιωθούν μέσα στο παιχνίδι μας. Και υπάρχουν και πεδία που πρέπει να τα κρατήσουμε για να πατήσουμε πάνω σε αυτά και να δουλέψουμε με αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Και με δεδομένο ότι ο Όμιλος είναι, θεωρώ, πολύ ανταγωνιστικός, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια για το ποιοι θα είναι, πόσους βαθμούς θα έχουμε μαζέψει, πόσους θα μαζέψουμε κτλ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να διαχειριστώ λίγο και την ήττα. Δηλαδή, δείτε πώς αντιδράσουν οι παίκτες σας. Γιατί όταν ξεκινάς καλά, αυτό που σε ανησυχεί δεν είναι μόνο οι 3 βαθμοί που μπορεί να χάσεις σε μια αγωνιστική, είναι το πώς θα αντιδράσεις. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο για μας. Βέβαια, θα προσπαθήσουμε να το καθυστερήσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Ακολουθεί τώρα, coach, το παιχνίδι με τη Λαύρα εντός έδρας. Δύσκολο παιχνίδι. Φαντάζομαι, αν και δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το παιχνίδι καθόλου, νομίζω ότι θα είναι όπως όλα τα άλλα, εξίσου δύσκολο. Ειδική αναφορά για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θέλω να κάνω, δεν έχει ιδιαιτερότητες. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα 24 δύσκολα παιχνίδια. Βλέπουμε, είναι αμφίροπος ο Όμιλος, μπορώ να το χαρακτηρίσω. Στη δεύτερη θέση είναι 2 ομάδες από το Καλαμάκι. Μάλιστα, η μία είναι νεοφώτιση στη Β' κατηγορία και ακολουθεί και η Περακλουπ, η οποία και αυτή είναι νεοφώτιση στη Β' κατηγορία. Ναι. Τις προάλλες είχα δει ένα ρεπορτάζ που είχατε κάνει για την Περακλουπ και μιλούσατε με κάποια παιδιά που αλλάζανε στα κάγκελα. Στο γήπεδο της ΕΠΟ στο Γουδί. Τι να πω, μόνο θαυμασμό για αυτές τις ομάδες και για αυτά τα παιδιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είναι αυτό το μεράκι που εγώ το λατρεύω στο ποδόσφαιρο. Μπράβο και στις ομάδες που είναι νεοφώτιστες και πάνε τόσο καλά. Και γενικότερα θεωρώ ότι ο όμιλός μας είναι ακόμα ένα ερωτηματικό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει απολύτως τίποτα. Ούτε οι καλές ομάδες έχουν εμφανιστεί ακόμα. Θεωρώ ότι υπάρχουν μερικές ομάδες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή κρύβονται λιγάκι. Θα εμφανιστούν, πιστεύω. Πιστεύω ότι θα εμφανιστούν αυτές οι ομάδες. Με την εμπειρία που έχεις, coach, ποια είναι η άποψή σου για το επίπεδο του πρωταθλήματος?
επίπεδο. Είναι χάλια. Είναι χάλια το επίπεδο. Είναι άθλιο. Τι εννοείται, δηλαδή. Δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο που παίζεται. Δεν μου αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο που παίζεται στη Β' Αθήνα, δεν μου αρέσει καθόλου. Ειδικά φέτος. Αυτό που βλέπω. Και από την ομάδα μου, έτσι. Δεν κρίνω τις άλλες ομάδες. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Τι φταίει, τι πρέπει να διορθωθεί. Νομίζω ότι αν θα διορθωθεί κάτι, θα διορθωθεί από τα σπλάχνα του ποδοσφαίρου. Θέλω να πιστεύω ότι οι καταστάσεις μας οδηγούν εκεί. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθούν πράγματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την υποδομή και λιγότερο με τις καλές ομάδες, τους καλούς παίχτες και τους φτασμένους παίχτες. Coach, η διοίκηση της ΕΠΣΑ μπορεί να κάνει κάτι να βελτιώσει την εικόνα των πρωταθλημάτων? Είναι κάτι που σας ενοχλεί, κάτι που σας προβληματίζει? Να ανοίξει τα γήπεδα γρήγορα. Αυτό, εγώ θα ήθελα. Σε πρώτη φάση θα ήθελα να ανοίξει τα γήπεδα. Σε δεύτερη φάση νομίζω ότι να κοιτάει τη διαιτησία, να ενημερώνει, να κάνουν σεμινάρια οι διαιτητές, να είναι σωστοί. Το πρωτάθλημα είναι ok, μια χαρά, σαν διεξαγωγή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο όσον αφορά τη διοργάνωση. Απλά θα ήθελα να ανοίγουν τα γήπεδα. Είναι πολύ κουραστικό αυτό το φαινόμενο. Τώρα λόγω του COVID... Είμαι σε αυτούς, ανήκω σε αυτούς που όχι δεν αμφισβητούν τον COVID. Απλά ανήκω σε αυτούς που έχουμε μια κοινή λογική που λέμε ότι με 50 και 80 άτομα σε ένα γήπεδο δεν θα αλλάξει η ζωή μας. Και από οικονομικής άποψης να βγάζει το κάθε σωματείο τα λειτουργικά έξοδα του κάθε αγώνα. Βέβαια αυτό δεν σας αφορά, απλώς το... Εντάξει, αυτό είναι δευτερεύον για μένα. Αν και για κάθε σύλλογο μπορεί να είναι σεβαστό αυτό το νούμερο. Αν και υπάρχουν και πολλές ομάδες που οι μισοί που έρχονται στις εξέδρες έρχονται, ας το πούμε έτσι, χωρίς ίσως και να πληρώνουν. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω, αλλά και καλά κάνουν. Εγώ θέλω να βλέπουν τα παιδιά, οι άνθρωποι, ο κόσμος να βλέπει τα παιδιά που παίζουν, που μοχθούν, που κουράζονται, που χαίρονται. Αυτό με ενδιαφέρει. Coach, η συνεργασία σου μέχρι στιγμής με τη διοίκηση της ομάδας, είσαι ευχαριστημένος? Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ήσυχα. Δεν έχουμε κάτι, ούτε υπάρχουν κάποιες αντιθέσεις, τίποτα. Όλα είναι μια χαρά. Και όλα είναι και μας βοηθάνε και τα αποτελέσματα, βέβαια, ξαναλέω. Και είμαι πολύ περίεργος να δω όταν δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα, πόσο ωραία θα είμαστε όλοι. Coach, πάντα τα λες έξω από τα δόντια. Τι να σου πω, ότι κάτι που δεν πιστεύω. Με ρώτησες για το επίπεδο. Θεωρώ ότι δεν είναι καλό το επίπεδο. Δεν το αναιρώ αυτό. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα μου φαίνονται φυσιολογικά. Ωραία. Ο στόχος, coach, στο τέλος της σεζόν με τι θα είσαι ευχαριστημένος? Με την άνοδο της ομάδας? Τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω σε αυτήν την ερώτηση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σου απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή ο προγραμματισμός έχει γίνει για να ανέβει η ομάδα? Θέλω από τη Δευτέρα που θα μας έρθει να είμαι ευχαριστημένος από αυτό που έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο. Άρα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κοιτάς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, coach. Έτσι κάνουν όλες οι ομάδες. Είναι πολύ νωρίς πιστεύω. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι πολύ νωρίς. Ποιος φανταζόταν ότι πέρυσι τα πρωταθλήματα σταματούσαν το Φεβρουάριο και θα ανεβαίνανε 5 ομάδες από τη Β' Αθήνας? Και για πρώτη φορά η Α κατηγορία σε 3 ομίλους. Εντάξει, ναι, σε 3 ομίλους. Βέβαια, του χρόνου θα αλλάξει πάλι αυτό. Εντάξει. Έγινε για αυτό το λόγο. Λόγω του ότι σταματήσαν τα πρωταθλήματα τόσο νωρίς. Για μένα κακός. Κακός ανέβηκαν τόσες ομάδες. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Coach, να αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team που είναι μαζί σου. Ο Γιώργος ο Ζουμπουνέλης, μαζί είμαστε. Κάνουμε όσο περισσότερο καλή δουλίτσα γίνεται. Οι άνθρωποι στη διοίκηση. Όλοι, δεν θέλω να αναφέρω γιατί θα ξεχάσω κάποιον και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα συγκεκριμένα, αλλά όλοι στη διοίκηση είναι μια χαρά άνθρωποι και συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ωραία. Τι υπόσχεται ο Άκης Μιχαηλίδης στους φιλάθλους του Φωστήρα Ηλιούπολης? Τι να περιμένουν από την ομάδα που δημιουργείς φέτος? Τι να περιμένουν? Χαρές. Χαρές. Εγώ πάντα παλεύω τα παιχνίδια να τα κερδίζουμε, ακόμα και όταν είμαστε, ας το πούμε έτσι, μέτριοι.
Σίγουρα ο Φωστήρας δεν πρέπει να είναι στη β' κατηγορία. Απ' την άλλη όμως μπορούν και άλλες ομάδες να το υποστηρίξουν αυτό, ότι και ο Άγιος Θωμάς έχει περάσει από την Α' Αθήνας, έτσι. Και άλλες ομάδες να μην αναφέρω, και το Καλαμάκι, ο Καλαμακίου παλιά ήταν στην Α' Αθήνας, ας πούμε. Γενικότερα υπάρχουν ομάδες που μπορούν να υποστηρίξουν ότι έπρεπε να είναι σε άλλες κατηγορίες. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να βγάλουμε το μέταλλο που η ομάδα μέχρι και πριν από 1-2 χρόνια είχε. Έτσι, το μέταλλο, ξαναλέω, και δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της μπάλας. Αυτή η ομάδα πάντα έβγαζε ένα πείσμα και μια μαχητικότητα απαράμιλη. Αυτό πράγμα να βγάλουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι μας βγαίνει προς το παρόν. Ελπίζω να συνεχίσουμε. Ωραία. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Βλέπω και καθολική συμμετοχή των παικτών στις προπονήσεις. Ναι, είμαστε καλά. Τα παιδιά είναι και σε καλή, θεωρώ, κατάσταση. Αλλά και σε καλή κατάσταση να είσαι, μπορεί να βρεθεί ο αντίπαλος, ο οποίος παίζει και αυτός μαζί σου, και να είναι σε καλύτερη από σένα κατάσταση. Οπότε εκεί να είσαι έτοιμος να δεχτείς το πλήγμα. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και ο Φωστήρας Ηλιούπολης να πραγματοποιήσει το στόχο της επανόδου, αξίζει να βρίσκεται στην Α' κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.